Καλησπέρα σας από τη μεριά μας, μέρους της τομεακής οργάνωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή βιβλιοπαρουσίαση. Το βιβλίο θα αναλυθεί φυσικά και από τον κύριο Μαργαρίτη, αλλά και από τον ίδιο τον συγγραφέα. Αποτελεί συντομευμένη, αλλά και ως έναν βαθμό εμπλουτισμένη εκδοχή της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα Κώστα Τζιάρα, με τίτλο «Τα λαϊκά στρώματα της Θεσσαλονίκης στην περίοδο του Μεσοπολέμου 1922-1940, κοινωνική και πολιτική διάσταση της φτώχειας». Ως τομεακή οργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, θεωρήσαμε χρέος μας να προχωρήσουμε σε αυτή την βιβλιοπαρουσίαση για να γίνουν ευρύτερα γνωστές πλευρές της ιστορίας της πόλης σε μια περίοδο που αλλάζει ριζικά, με την οποία καταπιάνεται το ίδιο το βιβλίο. Ήταν επίσης ιδανική ευκαιρία για εμάς να αποτελέσει αυτή η εκδήλωση ένα πρόλογο, να το πούμε έτσι, του κύκλου εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσουμε όλη τη χρονιά για τα 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον Ελλάς και το ΕΑΜ. Θεωρούμε ότι στις δεκαετίες του 1920 και του 1930 μπορούμε να βρούμε εκείνα τα στοιχεία που σχηματίζονται σταδιακά, που δημιουργούν το έφλεκτο υλικό που οδηγεί στην όξυνση της ταξικής πάλης τη δεκαετία του 40 και στις ηρωικές στιγμές που γράφτηκαν σε αυτή την εποπτεία του λαού μας. Το ΚΚΕ αντιπαρατίθεται σταθερά στις νεοτεριστικές θεωρίες προσέγγισης της ιστορικής αλήθειας, μέσω της προφορικής ιστορίας, μέσω της αντίληψης ότι η ιστορία μπορεί να αποτυπωθεί μόνο μέσω προσωπικών εμπειριών και μαρτυριών. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η μελέτη, η γνώση και η αποκάλυψη της αντικειμενικής ιστορικής αλήθειας μπορεί να δώσει σημαντική όθηση στην ταξική πάλη σήμερα. Γι' αυτό και το πρόγραμμα παρεμβάσεων της τομεακής μας για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στο επόμενο διάστημα θα συμβάλλει στην αντιπαράθεση με τον αντικομουνισμό, την παραχάραξη της ιστορίας, με τα ιδεολογήματα της αστικής τάξης, έχοντας ως σκοπό να συμβάλλει καθοριστικά στην επαφή ειδικά των νέων με την ιστορική αλήθεια, με την ιστορική αντικειμενική αλήθεια που μπορεί να αποκαλυφθεί. Ευχόμαστε η σημερινή εκδήλωση να δώσει το απαραίτητο εκείνο ερέθισμα για συνολικά βαθύτερη μελέτη της ιστορίας της πόλης μας, των λαϊκών στρωμάτων και της εργατικής τάξης, συνολικά της πορείας της ταξικής πάλης, ειδικά στον 20ο αιώνα. Γιατί πιστεύουμε ότι η γνώση μας εξοπλίζει με την απαραίτητη εκείνη δύναμη για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ.